Το αεροδρόμιο Μακεδονία συγκεντρώνει τι καλύτερε αξιολογήσει χρηστών στην Google σε σύγκριση με όλα τα αεροδρόμια τη χώρα για το αλφα του 2023. Ειδικότερα όπω προκύπτει από την ανάλυση τη Τούριξ στα αεροδρόμια τη Ελλάδα με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το αλφα του 2023 και σε αξιολογήσει που έλαβαν από περισσότερου από 11.000 χρήστε του διαδικτύου, το αεροδρόμιο Μακεδονία συγκεντρώνει αξιολόγηση 4,42 στα 5. Ακολουθεί το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο τη Αθήνα με βαθμολογία 4,38 και συνέχεια το αεροδρόμιο. Με τη ΣΚΟ με 4,25, σημειώνοντα σημαντική βελτίωση στη βαθμολογία αξιολόγηση για το 2023 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η πρώτη πεντάδα των αεροδρομίων τη Ελλάδα με τι καλύτερε αξιολογήσει για το ΑΕΞάμινο του 2023 συμπεριλαμβάνει επίση το αεροδρόμιο Χανίων 4,20 και το αεροδρόμιο Ζακίνθου 4,09. Στον αντίποδα, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξακολουθεί να αποτελεί το αεροδρόμιο τη Ελλάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία αξιολογήσεων. Για την εγκυρότητα των στοιχείων έχουν συμπεριληφθεί στην κατάταξη αποκλειστικά τα αεροδρόμια που έχουν λάβει περισσότερε από 145 αξιολογήσει και πάνω για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε διαχρονική βάση, ωστόσο, το αεροδρόμιο τη Αθήνα λαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση τη Ελλάδα, όπω αυτή αποτυπώνεται διαχρονικά σε περισσότερε από 100.000 αξιολογήσει χρηστών στην πλατφόρμα τη Google, μαζί με το αεροδρόμιο τη Σάμου. Σε επόμενε θέσει ακολουθούν τα αεροδρόμια τη Λίμνου, των Ιωαννίνων και τη Θεσσαλονίκη με βαθμολογία 4,2 στα 5. Αντιθέτω, τα αεροδρόμια του Ηρακλείου με βαθμολογία 2,7, τη Αντορίνη 3,1 και τη Μικόνου 3,3 λαμβάνουν διαχρονικά τη χαμηλότερη βαθμολογία αξιολογήσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα τη Τούριξ αποτελεί μέρο των εργαλείων επιχειρηματική ευφυίας που αξιοποιεί η εταιρεία με σκοπό την ανάλυση δεδομένων, την αξιολόγησή του και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τον κλάδο του τουρισμού και των ταξιδιών στην Ελλάδα.